Πες μας είναι κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, πολύ γνωστό, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό. Λέω, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Είναι πραγματικά, έτσι μας είπες, ότι είναι ο άρτος, αλλά πράγματι είναι το ψωμί, αδελφιέ. Το βαρεθήκαμε ποτέ? Δεν το βαρεθήκαμε. Και ιδιαίτερα όταν είναι ζεστό και είναι και έτσι όμορφο, το λαχταράει ψυχή μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Λόγο Του τον αγαθό. Από την αρχή το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο θα διαβάσουμε, αδελφοί, και του ήθε το Πνεύμα του Άγιο να μας δώσει τον Λόγο Του. Ας μην ταράτε την καρδία σας, πιστεύετε εις τον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά εκείματα, ιδε μη ήθελον σας είπει. Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο, και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω, εξεύρεται και την οδόν εξεύρεται. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς, Κύριε, δεν εξεύρομαι που υπάγεις. Και πώς δυνάμεθα να εξεύρομαι την οδόν? Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Εάν γνωρίζετε εμέ και τον Πατέρα μου θέλετε γνωρίσει. Και από τον ίν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν. Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, τόσον καιρόν είμαι με θυμών και δεν με γνώρισες, Φίλιππε. Όστις είδε εμέ, είδε τον Πατέρα. Και πώς συλλέγεις, δείξον εις ημάς τον Πατέρα? Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι το Πατρί, συγγνώμη, και ο Πατήρ είναι εν εμή? Τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς ημάς, αφεμαρτού δεν λαλώ, αλλά ο Πατήρ ομένων εν εμή, αυτός εκτελεί τα έργα. Πιστεύετε μη ότι εγώ είμαι το Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμή, ιδε μη δια τα έργα αυτά πιστεύετε μη. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όσοις πιστεύσεις σε μέ, τα έργα τα οποία κάμω και εκείνος θέλει κάμει και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου και ό,τι αν ζητήσετε εν το όνοματί μου, θέλω κάμει τούτο δια να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν ζητείτε τι εν το όνοματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Αλληλούγια, αμήν, αδελφοί. Ευχαριστούμε, δοξάζουμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος πράγματι, αδελφοί, ήρθε πάνω σε αυτή τη γη με αυτό τον ένδοξο, τον μοναδικό σκοπό να φέρει τη σωτηρία στον άνθρωπο και να φέρει αυτό εδώ την παρηγοριά, την ειρήνη, τη χαρά, την ευλογία μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, αδελφοί μου αγαπητοί. Και βλέπετε πόσο το Ευαγγέλιο του Κυρίου είναι επίκαιρο σε όλες τις εποχές. Ζήσαν οι άνθρωποι σε δύσκολα χρόνια, ζήσανε σε καταστάσεις δύσκολες, αλλά αδελφοί αγαπητοί, και εμείς σήμερα μπορεί να έχουμε την τεχνολογία, μπορεί να έχουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας, αλλά οι καταστάσεις είναι δύσκολες. Και η γη μας πραγματικά περνάει από μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, αδελφοί. Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά το τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει το κάθε τι, αλλά χαιρόμεθα γιατί όλα αυτά συνεργούν προς το να έρθει ο Ιησούς ο Χριστός να παραλάβει το λαό Του και την Εκκλησία Του. Όμως και η πατρίδα μας είναι σε μια κατάσταση άσχημη. Τι να πεις? Έχουν χαθεί δουλειές, έχουν χαθεί περιουσίες και δυσκολεύεται ο κόσμος. Όμως, αδέλφια μου αγαπητά, η χαρά μας είναι από τον Ιησού Χριστό. Η παρηγοριά μας είναι, αδελφοί, ότι ξέρουμε πού πηγαίνουμε, ξέρουμε πού βαδίζουμε, ξέρουμε και τι θα συμβεί πάνω σε αυτή τη γη. Οι άνθρωποι περιμένουν να αλλάξουν, να έρθουν καλύτερες μέρες, να ξαναβρούνε πάλι έτσι περιουσίες και να κάνουν πάλι χρήματα, αλλά ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Ο λόγος του Κυρίου, πόσο επίκαιρος είναι, έρχεται και λέει: ας μην ταράτε την καρδία σας. Ας μην έχουμε ταραχή μες στην καρδιά μας, παρόλο που πραγματικά σε ορισμένους τα προβλήματα είναι πάρα πολύ δυνατά και τα εννοούμε και τα καταλαβαίνουμε, αδελφοί αγαπητοί. Αλλά όμως, αδελφέ μου και αδελφή μου, η παρηγοριά μας είναι ότι ο Ιησούς ο Χριστός όχι μας έσωσε, όχι μας αναγέννησε, αλλά μας έκανε παιδιά του, δόξα εις το όνομα του Κυρίου. Είσαι παιδί του Χριστού, δε ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει να έχουμε ειρήνη, χαρά και ελπίδα μέσα στην καρδιά μας. Δεν μας άφησε και δεν θέλει μας αφήσει. Μεγαλεία έκανε ο δυνατός. Μεγαλεία θα κάνει και τώρα. Έχω, αδελφοί, από μικρό παιδί άκουγα κάποιες ιστορίες και δεν τα πίστευα. Όχι δεν τα πίστευα, απορούσα μάλλον, γιατί ήταν από πρόσωπα πάρα πολύ δυνατά. Στην κατοχή. Και θυμάμαι τον αδελφό τον Κωνσταντινίδη έλεγε πάντοτε αυτή την ιστορία, λέει,
Είχε μια αδελφή, έμενε στον Πειραιά, εκεί από, στα κάτω Πετράλωνα ήταν ο αδελφός, η εκκλησία εκεί. Έμενε στον Πειραιά και είχε πάρα πολύ καιρό να πάει η εκκλησία. Θα πάω να τη βρω. Με τα πόδια βέβαια την εποχή εκείνη, θα πάω να τη βρω να δω τι έχει γίνει η αδελφή. Και ξεκίνησε, πήγε στο, εκεί, στο σπίτι, χτύπησε, βγήκε η αδελφή. Όλο χαρά και ειρήνη στην καρδιά, τι έχει, σε χάσαμε, πώς θα περνάς, τι τρως, πώς, τι γίνεται. Κάθισε, λέει, αδελφέ, έλα να διαβάσουμε το λόγο, να κάνουμε προσευχή και θα μας έρθει και το φαγητό. Λέει, τι θα έρθει, κάτσε. Πραγματικά διαβάσανε με ειρήνη εκεί, προσευχηθήκανε και σε λίγο βλέπουν μια γατούλα και τράβαγε ένα ψάρι. Κάθε μέρα μου λέει, αδελφέ, του λέει, αδελφέ, μου φέρνει ένα ψάρι η γατά αυτή. Κάθε μέρα μου φέρνει ένα ψάρι. Ο κόσμος δεν έχει να φάει και εγώ τρώω ψάρι κάθε μέρα. Κάτσε να το ψήσουμε, να το φάμε. Το πιστεύεις? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλληλούια, ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Ο Θεός κάνει μεγαλία, αδελφοί. Γι' αυτό ας μην ταράτε την καρδιά μας, αλλά ας πιστεύουμε στον Θεό. Ας βγάλουμε το μυαλό μας πάνω από τις μέριμνες και πάνω από τις καταστάσεις που πραγματικά είναι δύσκολες, αλλά ας εμπιστευτούμε Κύριον τον Θεόν ημών και ας δούμε τι έχει να κάνει ο Θεός για μας. Αλλά θα δούμε και στη συνέχεια τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς για εκείνον, ναι. Και ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Έτσι έρχεται εδώ και λέει, ας μην ταράτε την καρδία σας, πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ, πιστεύετε, εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά εκείματα. Εν τη οικία του Πατρός μου, δεν έχεις σπίτι, σε διώχνουν από τον οίκη, έχεις προβλήματα, έχουμε δυσκολίες. Εν τη οικία του Πατρός μας έχει πολλά εκείματα, στη Βασιλεία των Ουρανών, δόξα εις το όνομα του Κυρίου. Εκεί που πραγματικά δεν το χωράει ο νους. Δεν το χωράει ο νους μας. Κάποιοι έχουμε δει κάποια ενύπνια, κάποιες οράσεις, κάποια αυτά, αλλά θα εκπλαγούμε. Και αυτά τα εκείματα είναι σε εκείνη την πόλη, την Αγία. Εκεί που πραγματικά οι δρόμοι της είναι από χρυσάφι. Εκεί που οι λύθοι αυτοί που δεν τους έχουμε, εγώ που τουλάχιστον δεν τους έχω δει ποτέ και στη ζωή μου, τέτοια πετράδια και τέτοια πετρώματα, αδελφοί, αγαπητοί, αυτοί θα κοσμούν. Αλλά εκεί που εκείνο που θα έχει τη μεγαλύτερη αξία, αδελφοί, θα είναι ο Ιησούς ο Χριστός ο Κύριος με τη λαμπρότητά Του και η νύμφη Του, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εσύ και εγώ δόξα στον Θεό. Το πιστεύουμε ότι πραγματικά θα φτάσουμε στη δόξα του Κυρίου, θα απολαύσουμε την ευλογία, θα ζήσουμε στον ουρανό, στη Βασιλεία του Θεού, αδελφοί αγαπητοί. Και Τον ευχαριστούμε και Τον δοξάζουμε. Ποιοι είσαστε εσείς, δηλαδή τι είσαστε, επειδή πιστεύετε αυτό ή επειδή πιστεύετε? Όχι, επειδή ζητήσαμε τον Χριστό να έρθει στη ζωή μας, να μας αλλάξει, να μας πλύνει, να μας αγιάσει, να μας κάνει παιδιά δικά Του και μας είπε ότι θα σας δώσω και το Πνεύμα μου το Άγιο για να σας στηρίζει, για να σας οδηγεί, για να σας ευλογεί. Και είπαμε αμήν, Κύριε, και λάβαμε και Πνεύμα Άγιο, αλληλούια. Αμήν. Ας μην το ξεχνάμε, αδελφοί. Ας μην ξεχνάμε τις ευλογίες τις οποίες πήραμε από τον Κύριο. Και ας δούμε, αδελφοί μου αγαπητοί, πραγματικά ότι η αγάπη του Θεού υπερβαίνει πάσα άλλη αγάπη. Στον Ισαΐα μιλάει για την αγάπη της μητέρας, η οποία πράγματι είναι μια μοναδική αγάπη. Αλλά και αν η γυνή, λέει, και αν η μητήρ ξεχάσει το θυλάσσον τέκνο αυτής, εγώ ποτέ δεν θα σας ξεχάσω, γιατί σας έχω ζωγραφισμένους μέσα στην παλάμη. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή την ευλογία την οποία έχει δώσει σε όλον τον λαό του. Μην πεις εγώ είμαι, ήρθα τώρα, είμαι καινούριος. Εγώ, ξέρεις, έχω κάποια λάθη στη ζωή μου. Όταν μετανοώ και επιστρέφω στον Κύριο, ο Κύριος έρχεται και με αγκαλιάζει και έρχεται και μου δίνει πραγματικά την ευλογία Του και τη χάρη Του να συνεχίσω και πιο δυνατά και πιο ευλογημένα, γιατί τώρα ξέρω ότι πραγματικά έχω έναν Θεό που με αγαπά και στα λάθη μου με συγχωρεί και με βοηθάει να επιστρέφω εν δυνάμει. Ευχαριστούμε και δοξάζομαι τον Κύριο. Και είναι πολλά εκείματα, αλλιώς θα σας το έλεγα. Εγώ ψεύτικες υποσχέσεις όπως δίνει ο κόσμος δεν δίνω. Θα σας το έλεγα. Ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να σας καλύψω όλους. Αλλά σας λέω ότι εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά εκείματα και πάω για να σας ετοιμάσω τόπο. Χωράμε όλοι, λέει οι άνθρωποι πολλές που, και τι είναι ο ουρανός που θα τους χωρέσει όλους. Τώρα τελευταία βέβαια ανακαλύπτουν πράγματα και βλέπουν και καταλαβαίνουν τι είναι η γη. Όχι τι είναι ο ουρανός, αλλά τι είναι η γη.
μια κουκίδα μέσα στο σύμπαν, ακόμα ανακαλύπτουν γαλαξίες, ακόμα έρχονται πράγματα, αδελφοί μου, αγαπητοί, στο φως και λες. Άρα λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θεό, διότι ο λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν και ο Κύριος ετοιμάζει μεγάλη ευλογία για τον λαό του. Έναν λαό όμως, ο οποίος θα μείνει ακέραιος. Έναν λαό όμως, ο οποίος θα σταθεί στο θέλημά του, αδελφοί μου, αγαπητοί, και έναν λαό ο οποίος θα εκτελέσει τα διατάγματά του. Ακούω καμιά φορά, λέει, δεν βάζετε λίγο κρασί στο, λίγο νερό στο κρασί σας. Μα δεν θέλουμε να είμαστε μια θρησκεία. Έχουμε ένα σκοπό, να πάμε στον ουρανό, να δούμε τον Άγιο. Και λέει, εγώ είμαι Άγιος, Άγιοι γίνεστε. Όχι να βάλουμε νερό στο κρασί μας, αλλά να δούμε πραγματικά ότι πρέπει να σοβαρευτούμε και απέναντι στα πράγματα του Θεού και να δούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε, αδελφοί. Περάσαν αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια που πραγματικά δεν μας χάρισε πνευματική αύξηση. Όχι μόνο έτσι σε άτομα, αλλά και δεν ανεβήκαμε, δεν προχωρήσαμε, δεν αγιαστήκαμε περισσότερο, καθώς βλέπουμε την ημέρα πλησιάζουσα και μας καλεί ο Θεός, διότι ο Θεός θέλει να τον υπηρετήσουμε. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο όλοι μας και να δοξαστεί το δικό του όνομα. Ναι, ο Κύριος έχει ετοιμάσει πράγματα και έχει ετοιμάσει ευλογίες, τις οποίες πραγματικά είναι μοναδικές. Αλλά όμως, αδελφοί, καλεί έναν λαό ο οποίος θα τον υπηρετήσει. Έναν λαό ο οποίος θα σταθεί ακέραιος ενώπιον του και θα εργαστεί για τη δόξα του ονόματος του Κυρίου. Και αυτός ο λαός είσαι εσύ και εγώ. Μην αισθάνεσαι μικρός. Μην έχεις έτσι αμφιβολίες μέσα στην καρδιά σου εάν θα μπορείς να υπηρετήσεις τον Κύριο ή εάν είσαι ικανός ή είσαι άξιος. Όχι, δεν είναι κανένας μας ικανός. Αλλά πες, ιδού εγώ Κύριε. Ιδού εγώ Κύριε. Και ο Κύριος θα σε αξιώσει από όποια σκοπιά έχει για σένα, αδελφέ και αδελφοί μου, αγαπητοί, για να τον υπηρετήσουμε, για να τον σταθούμε και να φωνάξουμε παντού ότι είναι ζωντανός. Είμαστε εμείς που πρέπει να κηρύξουμε, και ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες χάνουμε, αδελφοί, τον καιρό μας ασχολούμενοι με άλλα πράγματα. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε το έργο Του για να φανεί η δόξα Του και το μεγαλείο Του. Να συναχθεί καρπός πολύ στη δόξα στο όνομα του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό, ήρθε αυτή η ευθύνη να μπει στις καρδιές μας, διότι ωραία είναι, λέει, πάω να σας ετοιμάσω τόπο, και αφού υπάγω να σας ετοιμάσω, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δεν είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και θέλουμε και περιμένουμε την ώρα και τη στιγμή εκείνη που θα έρθει ο Ιησούς ο Χριστός να μας παραλάβει. Δεν ξέρω αν την οραματίζεσαι. Δεν ξέρω αν την περιμένεις, δεν ξέρω αν την νοσταλγείς, Κύριε, Κύριε. Και πολλές φορές έχω και ενύπνοια, μας έχει δείξει ο Θεός, και δεν το λέω στον εαυτό μου, έχει δείξει στην Εκκλησία Του, ο Θεός, και πράγματι, αδελφοί, νοσταλγούμε να πετάξουμε και να συναντήσουμε Κύριον τον Θεό μας και να απολαύσουμε την ευλογία. Πόσο καλός είναι ο Θεός, αδελφοί, πόσο ετοιμάζει, και ήδη στον ουρανό τα πάντα είναι έτοιμα, και εκείνο που περιμένει την ύφη. Την ύφη, δόξα στο όνομα του Κυρίου, να ετοιμαστεί για να έρθει να την παραλάβει. Να σας παραλάβω προς εμαυτόν για να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Και αφού υπάγω λοιπόν και ετοιμάσω τον τόπο, έρχομαι για να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Στο 4, και όπου υπάγω εξεύρεται και την οδόν εξεύρεται. Πού πάω το ξέρετε και την οδόν εξέρεται. Αλλά θα έρθει εδώ ο Φίλιππος να πει, Κύριε, Κύριε, ο Θωμάς, Κύριε, δεν εξεύρομαι που υπάγεις. Και πώς δυνάμεθα να εξεύρομαι την οδόν. Κύριε, δεν ξέρουμε που υπάγεις. Βέβαια, οι μαθητές ήταν πριν, εδώ πριν την έγκυση του Αγίου Πνεύματος, αλλά, αδελφοί μου αγαπητοί, ξέρουμε από πού ήρθε και ξέρουμε που πάει. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αδελφοί, ότι η μέρα πλησιάζει και έρχεται ο Ιησούς ο Χριστός. Και ο Κύριος θα του πει, Θωμά, δεν εξεύρεις, και ο Κύριος θα του πει, λέει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η μόνη οδός. Και αυτό πρέπει να μπει στην καρδιά μας, αδελφοί. Δεν ακολουθούμε μια θρησκεία. Θρησκείες υπάρχουν πολλές, εκκλησίες υπάρχουν πολλές. Ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τον Λόγο. Τον Λόγο, και όταν λέμε τον Λόγο εννοούμε τον ίδιο τον Ιησού Χριστό.
Και εδώ είναι που δεν μπορούμε, αδελφοί αγαπητοί, να κάνουμε καμία έκπτωση. Διότι ο λόγος του Κυρίου μας λέει τι πρέπει να κάνουμε, μας βάζει τα όρια, τα οροθέσια στα οποία πρέπει να κινηθούν. Και μέσα στον λόγο του Κυρίου, ναι, υπάρχουν εντολές, υπάρχουν διατάγματα, υπάρχουν, αδελφοί μου αγαπητοί, κρίσεις, υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να εκτελέσουμε, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μη μας φαίνεται βαρύ. Μη βαμπλέτε στο λαό ότι πάει εντολές, δεν υπάρχουν εντολές. Εκείνος ο ευλογημένος ψαλμός, ο ρο γιώτα θήτα, είναι γεμάτος εντολές. Αλλά τι λέει, διατάγματα, κρίσεις. Αλλά τι λέει, Κύριε, βοήθησέ με. Κύριε, κάποιος να μου δείξει τον δρόμο. Και σε εμάς ήρθε ο Ιησούς ο Χριστός να μας οδηγήσει τον δρόμο, να περπατήσουμε ακριβώς πάνω στα θελήματα του Κυρίου, πάνω στις εντολές του Κυρίου. Έχουμε εντολές, αδελφοί, έχουμε, ναι, αλλά τι λέει, έχουμε νόμο, αλλά είναι νόμος ελευθερίας, να μας ελευθερώσει από το σώμα, να μας ελευθερώσει από τη σάρκα, για να μπορέσουμε να ζήσουμε εν πνεύμα τη δόξα στο όνομα του Κυρίου, να νικήσουμε τα πάθη, τις επιθυμίες της σαρκός και να ζήσουμε εν πνεύματι. Είναι απαραίτητη η ζωή εν πνεύματι. Διότι πρέπει πραγματικά να φτάσουμε σε αυτόν τον λόγο που μας λέει ο Ιησούς ο Χριστός. Εδώ, αδελφοί αγαπητοί, οι μαθητές το πέτυχαν μετά την Πεντηκοστή. Ο Παύλος και οι υπόλοιποι αδελφοί, οι συνεχιστές του έργου του Κυρίου, πράγματι ενίκησαν τη σάρκα. Υποτεταγμένοι πλήρως στο θέλημα του Κυρίου και καρποφόρησαν για τη δόξα του ονόματος του Κυρίου, αδελφοί μου αγαπητοί. Αλλά είμαστε συνεχιστές. Και ευχαριστούμε τον Θεό, διότι από την αρχή, από το 1965, μία απόφαση υπήρχε. Σε αυτή την εκκλησία. Εγώ τότε δεν ήμουνα σε αυτή την εκκλησία. Μία απόφαση. Να εκτελέσουμε τον γεγραμμένο λόγο του Κυρίου και να γίνουμε συνεχιστές των Αποστόλων. Και αυτό είναι που πρέπει να μείνει μέσα στην καρδιά σου και στην καρδιά μου. Γιατί σκοπεύουμε ψηλά. Γιατί σκοπεύουμε να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι θέλουμε να δούμε τον Άγιο, αδελφοί. Και ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Μπορούμε να καταλάβουμε τους νέους, μπορούμε να καταλάβουμε τους άνδρες, τις γυναίκες, τα παιδιά, όλους τους, και τους εαυτούς μας. Αλλά ξέρουμε έναν, ότι εις πάντα ταύτα υπερνικόμε δια του ονόματος του Ιησού Χριστού, αδελφοί αγαπητοί. Ο Ιησούς ο Χριστός δίνει δύναμη, ο Κύριος μας ενισχύει και μας ευλογεί. Να βάλουμε στόχους υψηλούς με τη χάρη του Θεού. Αυτός ο καιρός είναι καιρός ευλογίας, είναι καιρός να προχωρήσουμε και να σταθούμε, αδελφοί. Γιατί μας χρειάζεται η πατρίδα μας, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μας έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Εδώ εμείς διαβάζουμε και απολαμβάνουμε, αδελφοί μου αγαπητοί, ας μην ταράτε την καρδιά σας, όμως πόσες χιλιάδες Έλληνες, συμπατριώτες μας, έξι είναι, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες, έδωσαν τέλος στη ζωή τους γιατί δεν είχαν ελπίδα, γιατί τους πήραν οι άνθρωποι την ελπίδα. Αλλά αν γνώριζαν τον Ιησού Χριστό, η ελπίδα θα ήταν μέσα στην ψυχή τους, μέσα στην καρδιά τους. Ευχαριστούμε τον Θεό και θα στεκότανε στο θέλημα του Κυρίου, αδελφοί. Είμαι θα μακάρι λοιπόν, γιατί απολαμβάνουμε την ευλογία αυτή και γιατί πράγματι έχουμε τον Ιησού Χριστό. Εγώ είμαι η οδός, η μόνη οδός. Εγώ είμαι η αλήθεια, η πλήρη αλήθεια. Η πλήρη αλήθεια, αδελφοί. Και εγώ, η οδός, η αλήθεια, και εγώ είμαι η ζωή, δόξα στο όνομα του Θεού. Η αιώνια ζωή, ο ίδιος ο Ιησούς ο Χριστός. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Το βάλεις μέσα στην καρδιά σου. Θέλω να ζήσω αιωνίως, πρέπει να πάρω την πλήρη αλήθεια στα χέρια μου. Πρέπει να πάρω τον Λόγο, τον Ιησού Χριστό, να τον μελετήσω και να βάλω τη ζωή μου. Δεν κουμπώνει εύκολα. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά με τη χάρη και τη δύναμη του Κυρίου, αδελφοί. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί σταματήσαμε? Αυτό λέω. Αδελφέ μου αγαπητέ, εσύ που μου λες το ένα ή το άλλο, δεν έχει σημασία. Όταν ήρθες στο Χριστό, τι έκανες? Κάπνιζες? Έβριζες? Έκανες άσχημα πράγματα? Τι του είπες? Πάρτα, Κύριε. Σου πήρε το τσιγάρο? Σου πήρε τη βρωμιά σου? Σου πήρε την αμαρτία σου? Γιατί τώρα σκοντάφτεις στο εύκολο? Μα είναι κοριτσάκι, μα είναι αγοράκι, μα είναι νέος, μα είναι... Ο Ιησούς ο Χριστός είναι μαζί μας. Και ο Ιησούς ο Χριστός πραγματικά είναι εκείνος που βοηθάει την κάθε ψυχή να ευθυγραμμιστεί με το θέλημα του Κυρίου, ώστε να αναπαύεται και ο Ιησούς ο Χριστός στη ζωή μας, αδελφοί. Έχουμε λάθη, έχουμε λατώματα.
Μη σταματάμε τον αγώνα μας, αδελφοί. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, ο Κύριος να μας διορθώσει, διότι πράγματι θέλουμε να απολαύσουμε αυτή την ευλογία. Εμείς δεν ζούμε με παρεστήσεις. Εμείς δεν λέμε, επειδή ανήκουμε εδώ, τελειώσαν όλα. Έχουμε την καλύτερη θρησκεία, έχουμε την καλύτερη αυτή. Δεν λέμε. Εμείς λέμε, έχουμε τον καλύτερο σωτήρα. Έχουμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μας λέει, ελάτε πίσω μου. Και πρέπει να πάμε πίσω του, αδελφοί. Να περιπατήσουμε μέσα στον δρόμο τον οποίο εκείνος περιπάτησε πριν από μας με τη χάρη και την δύναμή του. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Έχουμε τη δύναμη του ουρανού στη ζωή μας. Δεν το λάβαμε για να μιλήσουμε γλώσσες. Δεν το λάβαμε για να το γράψουμε στις μπροστινές σελίδες της γραφής μας. Το 1900 τόσο έλαβα το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά το λάβαμε για να έρχεται να μας μιλά για τον Χριστό. Για να έρχεται να μας δίνει δύναμη ώστε να προχωρούμε, αδελφοί, και να διορθώνουμε τα ελείποντα στη ζωή μας. Για να βαδίζουμε και να ευθυγραμμιζόμεθα και να μοιάζουμε. Μα είναι δύσκολο να μοιάσουμε τον Κύριο. Μου δίνει το δικαίωμα ο Θεός να μοιάσω με τον Κύριο και μου λέει ότι θέλει πραγματικά να με βοηθήσει να αποκτήσω καρπό πολύ και ο καρπός μου να μείνει. Και πρέπει να δούμε τη σωδιά μας, αδελφοί. Πρέπει να δούμε τα πνευματικά μας εισοδήματα. Έχουμε καιρό ακόμα. Τα υλικά εισοδήματα εδώ μειωθήκανε σε όλους. Αλλά τα πνευματικά εισοδήματα μπορούν να αυξήσουν. Επενδύσαμε ο καθένας κάπου τα χρόνια τα περασμένα. Δυστυχώς παγιδευθήκαμε οι περισσότεροι κάποιοι. Εκείνο που έχει σημασία να δούμε τώρα, ότι μπορούμε να επενδύσουμε πάνω στα πράγματα του Κυρίου, πάνω στον Ιησού Χριστό, στο θέλημα του Κυρίου και να δούμε τι έχει ο Θεός για μας, αδελφοί. Πράγματα τα οποία δεν φανταζόμαστε. Και μέχρι εδώ που φτάσαμε δεν τα φανταζόμαστε. Δεν φανταζόσουν ποτέ ότι θα ήσουν μέσα σε μια εκκλησία και θα μπορούσες μπροστά σε τόσο κόσμο να σηκώνεις τα χέρια σου και να φέρνεις προσευχή και πραγματικά να κατεβαίνει η παρουσία ευλογία του Κυρίου. Να ανεβαίνεις σαν ανάμβονα άνθρωποι οι οποίοι είμαστε του γυμνασίου και να μπορούμε να κηρυττούμε λόγω Θεού. Δεν φανταζόμαστε ποτέ ότι μπορούσε να πληρωνώσουν με Πνεύμα Άγιο και να μιλάει με το στόμα σου ο Θεός. Δεν θα μείνουμε όμως εδώ. Έχει και προχώρημα. Και θα πρέπει να το αγαπήσουμε το προχώρημα και να το ζητήσουμε μέσα από την καρδιά μας για να γίνουμε συνεργοί του Θεού. Μέχρι εδώ δεν είμαστε. Είμαστε. Αλλά μπορούμε να επεκταθούμε με τη χάρη και τη δύναμη του Κυρίου, διότι όλα πηγαίνουν μπροστά και η Εκκλησία πρέπει να πάει μπροστά και να τρέξει με ταχύτητες τις οποίες έχει, πνευματικές ταχύτητες, οι οποίες είναι δυνατές. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Και όπου εξεύρεται και την οδόν εξεύρεται. Και λέει τώρα ο Θωμάς, Κύριε, δεν εξεύρομαι που υπάγεις και πώς δυνάμεθα να εξεύρομαι την οδόν. Στο 7. Εάν γνωρίζετε εμέ και τον πατέρα μου θέλετε γνωρίσει και από του νυν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν. Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, Κύριε, δείξω εσύ μας τον πατέρα και αρχίσει μας. Γνωρίζετε και είδετε αυτόν. Και ο Φίλιππος λέει, δεν τον είδαμε ποτέ, Κύριε. Δεν το ξέρουμε ποτέ, Κύριε. Δείξε μας τον. Και θα του πει, λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, τόσο καιρό είμαι με Θυμών και δεν με γνώρισες, Φίλιππε. Τόσο καιρό είμαι μαζί σου και δεν με γνώρισες. Τριάδα ομοούσιο και αχώριστος. Πατέρας, Λόγος και Πνεύμα Άγιο. Αδελφοί μου αγαπητοί, μέσα στον Ιησού Χριστό ήταν ο Πατέρας. Ώστις είδε εμέ είδε τον Πατέρα και πώς συλλέγεις δείξον εις ημάς τον Πατέρα. Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν το Πατρί και ο Πατήρ είναι εν το Υιό. Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα σε μένα. Δεν πιστεύομαι πραγματικά, αδελφοί, ότι ο Θεός είναι μέσα στον Ιησού Χριστό και πληρεί τα πάντα και εκείνος έκανε όλα τα μεγαλεία και τα θαυμάσια σηκώνοντας το βλέμμα του και έλεγε «Πατέρα». Και ο Πατέρας ερχότανε και έδινε την ευλογία του. Ό,τι του ζητούσε ο Υιός το έκανε ο Πατέρας. Αυτό να μου μείνει, αδελφοί, ότι ο Πατέρας ήταν μέσα στον Υιό.
και ο Υιός ήταν μέσα στον Πατέρα γιατί έκανε το θέλημα του Πατέρα, ευχαριστούμε τον Θεό. Διότι ήρθε πραγματικά στη γη να εκπληρώσει το θαυμαστό, το μοναδικό σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και ο Πατέρας δεν το χωρίστηκε ποτέ από Αυτόν. Ήταν πάντοτε, όπου τον επικαλείτο στην προσευχή του, ο Πατέρας ήταν εδώ. Τι θες παιδί μου. Και ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Αυτή τη σχέση πρέπει να μείνει μέσα στην καρδιά μας. Ο Χριστός, ο Υιός, ο Λόγος μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας μέσα στον Ιησού Χριστό, αδελφοί αγαπητοί. Και λέει, δεν το καταλαβαίνετε. Ότι όταν εγώ ζήταγα κάτι από τον Πατέρα, εκείνος ήταν που έκανε το έργο. Εκείνος ήταν που έκανε το θαύμα. Και σήκωνε τα μάτια. Σε ευχαριστώ, Πατέρα, που με άκουσες. Σε ευχαριστώ που έδωσες αυτό το οποίο σου ζήτησα. Ήταν αυτή η ένωση. Και στον ουρανό, αδελφοί, υπάρχει το ένα. Μ' αρέσει αυτό. Υπάρχει το ένα, η μονάδα. Όλα είναι ένα. Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Αυτό το ένα ζητάει ο Θεός και στη γη. Ζητάει ο Θεός και στην Εκκλησία. Και ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Πώς θα γίνει αυτό το ένα στην Εκκλησία? Όταν εγώ, όταν εσύ, όταν ο μικρός και ο μεγάλος ενωθεί με τον Ιησού Χριστό πλήρως. Όταν εκτελέσουμε το θέλημα του Ιησού Χριστού, αδελφοί, και πραγματικά ο Χριστός αναπαυθεί μέσα στη ζωή του καθενός μας. Και αυτό, αδέλφια μου αγαπητά, το λέει ο Λόγος του Κυρίου και μάλιστα στην επόμενη σελίδα, και ευχαριστούμε τον Θεό, στην επόμενη σελίδα είναι το ίδιο κεφάλαιο, θα διαβάσω από το 22 εδάφιο, λέγει προς αυτόν ο Ιούδας ο Χίου Ισκαριώτης, «Κύριε, τι συμβαίνει ότι μέλης να φανερώσει σε αυτόν εις ημάς και ουχή εις τον κόσμο?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Εάν τις με αγαπά, τον λόγο μου φυλάτη, και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλω με ελθεί και εν αυτό θέλω με κατοικήσει». Προς αυτόν θέλω με ελθεί εγώ και ο πατέρας και σε αυτόν θέλω με κατοικήσει. Και ο άνθρωπος αυτός είναι κυπληρωμένος για Πνεύμα Άγιο και έχει τον Θεό μέσα του. Αν το καταλάβω, θα χαρεί η ψυχή μου, αλλά θα με συνετίσει κιόλα. Αν ο Θεός είναι μέσα μου, τι κάνω εγώ? Κύριε, βοήθησέ με. Τώρα θέλουμε βοήθεια. Βοήθησέ με, Κύριε, να πράττω τα διατάγματά σου, να περπατώ στις εντολές σου, να τηρώ τις υποσχέσεις, τις εντολές που έχεις δώσει, Κύριε, ώστε πραγματικά να αναπαύεσαι. Και θέλουμε να αναπαύεται ο Κύριος μέσα μας, αδελφοί αγαπητοί. Και ευχαριστούμε τον Θεό και στη διπλανή σελίδα στο ΙΕ κεφάλαιο, το ίδιο λέει, «Μείνετε εν ημίν και εγώ εν ημίν, καθώς το κλίμα δεν δύναται να μείνει μακριά από την άμπελο». Μείνατε εν ημίν μέσα στο θέλημά μου και εγώ θα είμαι μέσα σας. Η σχέση την οποία ο Χριστός έχει με τον Πατέρα, αυτή τη σχέση θέλει να τη μεταφέρει ο Χριστός με την ύφη Του, με την Εκκλησία Του. Και πράγματι, ένα ταιριαστό ζευγάρι, ευλογημένο ζευγάρι, τα ζευγάρια της Εκκλησίας και ιδιαίτερα όσο περνούν τα χρόνια, αυτή τη σχέση έχουν. Ο ένας μπορεί να καταλάβει τον άλλον και ο ένας πραγματικά είναι μέσα στο μυαλό του άλλου και γνωρίζει τι σκέπτεται, τι θέλει να κάνει και είναι έτοιμος να το προσφέρει πρώτος. Και ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Αυτό θέλει και ο Ιησούς ο Χριστός τώρα να κάνει μαζί σου και μαζί μου. Αν είσαι νέα ψυχή ή αν είσαι παλιά ψυχή, αν είσαι εργάτης ή δεν είσαι, ο Κύριος θέλει να ενωθεί μαζί μου και μαζί σου. Για να συνεχιστεί το έργο του πάνω στη γη, αδελφοί. Και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Εγώ και ο Πατήρ είμαστε ένα. Εγώ λέω και ο Πατήρ μου εργάζεται και κάνει τα θαυμάσια του. Και δεν διστάζω παντελώς. Δεν διστάζω να πω στον Λάζαρο, Λάζαρε βγες έξω. Ας έρθει η Μάρθα και ας μου πει ότι είναι 4 ημερών. Λες και δεν το ξέρει ο Ιησούς ο Χριστός. Και ήδη όζει. Ξέρω την δύναμη του Πατέρα. Ξέρω ότι ο Πατήρ θα ενεργήσει στον λόγο των αιμών, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Λάζαρε δεύρω έξω. Και βγήκε λέει ο τεθνικός, δεδεμένος. Το σουδάριο,
λύσατε αυτόν και αφήσατε να υπάγει. Μα ποιος είναι αυτός? Είναι ένα με τον Πατέρα. Είναι ο Λόγος, ο οποίος ήρθε και ενανθρωπίστηκε επάνω στη γη και πήρε την μορφή του Ιησού, του Χριστού, αδελφοί αγαπητοί, ο οποίος όμως Λόγος είναι ενωμένος με τον Πατέρα και τίποτα, μα τίποτα δεν μπορεί να αντισταθεί στον Λόγο αυτόν, αδελφοί. Και αυτή την ίδια εξουσία δίνει ο Ιησούς, ο Χριστός, στην Εκκλησία Του. Καθώς ζητάει αυτή την ένωση και γι' αυτό μας λέει «Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος». Γι' αυτό μας λέει «Γίνετε εκτελεστέ του Λόγου και του θελήματός μου, για να μπορώ κι εγώ να εργάζομαι μέσα από σας, να φανερώνω τη δόξα την δική μου». Και μας έδωσε και εμάς τη δόξα του, αδελφοί. Μας έδωσε και εμάς τα ενεργήματά του. Μας έδωσε τις διακονίες. Μας έδωσε τα μεγαλεία και τα θαυμάσια, τα οποία πρέπει με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού να τα ασκούμε καθημερινά. Καθώς θα αφιερωνόμεθα σε εκείνον και καθώς θα εμπιστευόμεθα και θα εννοούμε και θα καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Αλλά όμως έχουμε τον Ιησού Χριστό. Τον κάναμε χτίσμα μας. Και τον κάναμε χτίσμα όχι γιατί το αξίζαμε, αλλά γιατί του είπαμε «Κύριε, πάρε αυτή την αμαρτωλή καρδιά και άλλαξέ τη. Κύριε, καθάρισέ τη. Κύριε, βγάλε κάθε τι βρώμικο και κάθε τι σαπρό που υπάρχει μέσα σε αυτήν και κάντε κατοικητήριο δικό σου». Και το έκανε ο Ιησούς ο Χριστός. Και έβγαλε τη βρωμιά μας, αδελφιέ. Και έβγαλε την πονηριά μας. Και έβγαλε τα μικρά και τα μεγάλα μέσα από την καρδιά μου και από την καρδιά σου, που καμιά φορά ακόμα μπορεί να έχω κάποια σκοτεινά μέρη της καρδιάς τα οποία πρέπει να τα ανοίξω ενώπιον του Κυρίου και να του πω «Κύριε, Κύριε, θέλω να τα ξέρεις, τα πάντα». Πολύ ωραία έλεγε ένας αδελφός πριν από λίγες μέρες. Αδελφοί, λέει, ξέρετε, στη ζωή μου είχα φίλους, πολύ καλούς φίλους, και από μικρά παιδιά μεγαλώσαμε μαζί. Ξέρανε τα πάντα για μένα, αλλά δεν τα ξέραν όλα. Είχα και κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να τους τα πω. Και δεν ήθελα, γιατί δεν τους εμπιστευόμουν. Γιατί αφορούσαν τη ζωή μου και δεν ήθελα να τα ακούσω. Αλλά όταν ήρθα στον Ιησού Χριστό, όταν με αναγέννησε ο Κύριος, όταν μέσωσε και έδωσα την καρδιά μου και τον γεύτηκα στη ζωή μου, τότε του είπα «Κύριε, κάτσε κάτω. Θέλω να σου πω ποιος είμαι, θέλω να σου πω τι έχω κάνει, θέλω να σου τα εμπιστευτώ, γιατί όχι ποτέ δεν θα τα πεις, αλλά θα με καθαρίσεις, αλλά θα με αγιάσεις, αλλά θα τα πετάξεις όλα αυτά και θα διάσεις την ψυχή μου». Και του τα είπα όλα. Και ποιος δεν τα έχει πει όλα στον Ιησού Χριστό, αδελφοί? Και ποιος δεν άνοιξε την καρδιά του πραγματικά να τα πει όλα και να πει «Κύριε, καθάρισέ με. Κύριε, πέταξε τα όλα. Δεν θέλω να τα θυμάμαι και ούτε εσύ θα τα θυμάσαι, διότι τα πετάς στα βάθη των θαλασσών και χαθήκανε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου». Αδελφοί μου αγαπητοί, αυτός είναι ο Κύριος μου. Αυτός είναι ο Ιησούς ο Χριστός που με κάλεσε για να με πάει στη Βασιλεία Του. Αυτός είναι όμως ο Κύριος ο Ιησούς ο Χριστός που μου είπε και σου είπε και μας λέει σε όλους ότι όσο είσαστε πάνω στη γη, θέλω να εργάζεστε το έργο το δικό μου. Θέλει ο Κύριος να γίνομαι συνεχιστέ του έργου του, αδελφοί. Ο καθένας από τη σκοπιά του. Αλλά έχουμε πράγματι να κάνουμε πάρα πολλή δουλειά. Γιατί σταματήσαμε? Είχαμε αρχίσει. Δεν είχαμε φτάσει εκεί που ίσως σκοπεύουμε ή που θέλει ο Κύριος να φτάσουμε. Αλλά είχαμε αρχίσει. Την ομολογία. Τον ευαγγελισμό. Να μιλάμε στις ψυχές. Βλέπανε οι ψυχές πάνω μας και βλέπανε διαφορά. Και έτσι ξεκίνησε η Εκκλησία, αδελφοί. Πριν από χρόνια δεν είχαμε ούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς, ούτε εφημερίδες, ούτε φυλάδια, ούτε τίποτα. Θυμάμαι, ήμουν παιδί και έβλεπα έναν αδελφό μας, γεροντάκος ήταν ο καημένος, όταν τέλειωνε η Εκκλησία το βράδυ έπαιρνε λίγα φυλάδια. Και όπως πήγαινε μέχρι το σταθμό, τα ρίχνε εκεί στις πόρτες, κάτω από την πόρτα, έβαζε. Και πολλές φορές τον περιμένανε. Τον περιμένανε για να τον πιάσουν. Να τον βρίσουν και να τον πάνε στο τμήμα και να περάσει τη βραδιά του στο τμήμα. Την άλλη μέρα βέβαια τον αφήνανε. Αλλά εκείνος δεν απέκαμε.
αυτό μπορώ να κάνω για τον Κύριο. Αυτό μπορώ να κάνω. Να μοιράσω φυλάδια. Αλλά ξέρετε πόσο ζόταν ψυχές, αδελφοί. Με τους γάμους. Όταν γινόταν γάμος στην εκκλησία, εκεί στα κάτω πετράλωνα, ήταν σίγουρο ότι κάποιες ψυχές θα κερδιθούν. Γιατί ερχόταν οι ψυχές και ξέρετε τι λέγανε. Είδαμε την πραγματική ομορφιά. Μα πώς είναι οι γυναίκες σας έτσι. Μα πώς είσαστε. Είσαστε διαφορετικοί. Και πώς μπορείς αυτό και πώς εκείνο και πώς. Και οι ειλικρινές ψυχές, αδελφοί, πιστεύανε. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Και χάρηκα όταν μετά από χρόνια κάποιοι που είχαν έρθει από τη Ρουμανία, αδελφοί, λέει, αδελφέ, ξέρεις πώς πιστεύαμε εμείς τότε, στον Τσαουσέσκου. Πώς. Εκεί στα εργοστάσια που δουλεύαμε και δεν μας αφήνανε και όλα και μας κυνηγάγανε, ερχότανε, γιατί είσαι έτσι, γιατί δεν φοράς αυτά, γιατί δεν κάνεις, δεν σε ακούω να λες αυτά που λένε οι άλλοι. Τι έγινε, εγώ είμαι χριστιανή, τι χριστιανή, πιστεύω στο Ευαγγέλιο. Θα μου φέρεις και εμένα Ευαγγέλιο. Και πού πηγαίνεις? Και από στόμα σε στόμα, αδελφοί, με τη διαγωγή. Ερχόταν ψυχές στην εκκλησία και ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Αυτό πρέπει να το συνεχίσουμε. Αυτό πρέπει πραγματικά να είμαστε φως. Τι σημαίνει, ήτανε φως μέσα στα εργοστάσια. Ήτανε φως μέσα στις δουλειές τους, στις εκκλησίες. Και αυτό το φως πρέπει να το αφήσουμε να λάμψει, αδελφοί. Και θα μου πεις, είναι αμαρτία? Και πολλές φορές αυτό δεν ξέρω ποιος το έβγαλε, ο Θεός να το συγχωρέσει. Είναι αμαρτία. Μα δεν πάμε γύρω από την αμαρτία. Δεν ψάχνουμε να δούμε τι είναι αμαρτία. Ψάχνουμε το Άγιο. Ψάχνουμε το καθαρό. Ψάχνουμε την ευλογία. Ψάχνουμε την καθαρότητα. Η Εύα πήγαινε γύρω από το δέντρο. Γιατί τη βρήκε εκεί ο πονηρό, το φίδι εκεί που τον έβαλε ο πονηρός. Γιατί τη βρήκε γύρω από το δέντρο. Ολόκληρος ο παράδεισος. Γιατί ήταν η επιθυμία. Γιατί έβλεπε και ξανάβλεπε. Και λέει και κάτι. Το είδε, λέει, ωραίο στην όψη και ότι ήταν και ωραίο στη βρώση. Μα στη διπλανή σελίδα λέει, όλα τα δέντρα τα οποία έκανε ο Κύριος ήταν ωραία στην όψη και όμορφα στη βρώση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί τα μάτια της εκείνη την ώρα γέμισε πονηρό στην επιθυμία. Γιατί νομίζομαι ότι θα είναι κάτι καλύτερο εκείνο από αυτό το οποίο ήδη απολαμβάνομαι μέσα στην Εκκλησία του Θεού, μέσα στην ευλογία του Κυρίου. Γιατί νομίζω ότι θα γίνω πιο όμορφος. Γιατί νομίζω ότι θα είναι κάτι περισσότερο καλό. Γιατί νομίζω ότι δεν θα με κοροϊδεύει ο κόσμος. Έδωσα τον νόμο σου, το λόγο σου, Κύριε, λέει ο Ιησούς ο Χριστός στην προσευχή του, και ο κόσμος δεν τους δέχτηκε. Γιατί δεν είναι εκ του κόσμου, γιατί η δική σου είναι. Βλέπετε, ο λόγος του Θεού όταν έρθει στη ζωή μας, μας ξεχωρίζει από τον κόσμο. Αλλά είμαι η δική του. Γι' αυτό σε παρακαλώ που είμαι εγώ, να είναι και αυτή. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί είναι ξεχωρισμένη. Και να μάθουμε, αδελφοί, να ευχαριστήσουμε τον Θεό, διότι ποτέ, ποτέ μέσα από μια θρησκεία θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε καθαρότητα και σε αγιασμό. Αλλά ήρθε ο Ιησούς ο Χριστός να κατοικήσει μέσα μας και να μας αγιάσει και να μας ευλογήσει και να μας οδηγήσει, αδελφοί μου αγαπητοί, στην ευλογία αυτή να ζούμε στο δικό του θέλημα. Έτσι λοιπόν, λέει, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι το Πατρί και ο Πατήρ είναι εμεί, τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ εφημών εις ημάς, αφ' εαυτού δεν λαλώ, αλλά ο Πατήρ ομένων εν εμεί, αυτός εκτελεί τα έργα. Πιστεύετε με ότι εγώ είμαι το Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμεί. Η δε μη δια τα έργα αυτά πιστεύετε με. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα έρχεται το δικό μας το κομμάτι. Στο 12 είναι το δικό μας το κομμάτι. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όσοι πιστεύσει σε με, τα έργα τα οποία κάμω και εκείνος θέλει κάμι και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμι, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου. Αλήθεια σας λέγω ότι εγώ θα αποχωριστώ από εσάς, θα πάω στον Πατέρα μου, αλλά θα είμαι εν ημίν, αλλά θα είμαι μαζί σας. Και ό,τι αν ζητήσετε εις το όνομά μου, εγώ θέλω κάνει, αφού πραγματικά είσαστε στην οδό. Είσαστε στο θέλημά μου. Στέκεστε στο γεγραμμένο λόγο μου. Εγώ θα ενεργώ μαζί σας. Και τούτο είναι, αδελφοί, που πρέπει να βάλουμε στόχο. Θέλουμε περισσότερα ενεργήματα. Όχι γιατί το αξίζουμε. Όχι γιατί είμαστε κάποιοι. Αλλά γιατί ο Ιησούς ο Χριστός ευαρεστείται να δίδει καλές δόσεις στα παιδιά του και ευαρεστείται, αδελφοί, να φανερώνει τη δόξα του
και το μεγαλείο του μέσα στον λαό του. Και θα έλεγα μάλιστα ότι σήμερα του το οφείλουμε, αδελφοί. Πήραμε πολλά, ήρθανε πολλές ευλογίες στη ζωή μας, δεν του δώσαμε. Δεν θα στοχεύσουμε μόνο να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά πρέπει να στοχεύσουμε στο να υπηρετήσουμε. Αν και εγώ που σας το λέω, έχω κάνει τα περισσότερα λάθη πάνω σε αυτό το θέμα. Ίσως ο χαρακτήρας μου δεν με βοηθάει, ίσως, αλλά πάρα πολλές φορές έχω κλάψει, Κύριε, περάσαν τα χρόνια και δεν σε υπηρέτησα. Περάσαν τα χρόνια και δεν εργάστηκα. Περάσαν τα χρόνια. Και όλο θυμάμαι κάτι που είχε πει ένας αδελφός, λέει, έρχεται ο Ιησούς ο Χριστός στο νέο, λέει, παιδί μου, στο νέο, στη νέα, παιδί μου, σώθηκες, ναι Κύριε, μέσωσες, φεύγει η αμαρτία, έφυγα. Παιδί μου, ευλογήθηκες, ναι Κύριε, με τη χάρη σου, ναι, σε ευχαριστώ Κύριε για την ευλογία που έφερες στη ζωή μου. Παιδί μου, θα με υπηρετήσεις. Ε, Κύριε, ξέρεις, τώρα είμαι νέος, να αποκατασταθώ, να φτιαχτούν τα πράγματα λίγο και έρχεται ο Κύριος. Αποκαταστάθηκες, παιδί μου, ευχαριστημένος. Η οικογένεια μου χάρισες και ευχαριστώ, Κύριε. Παιδί μου, θα με υπηρετήσεις. Ε, Κύριε, τώρα είναι πάνω έτσι να αυξηθούμε λιγάκι, να προχωρήσουμε. Τέλος πάντων, έρχεται σε ώρα, χρόνια έτσι πιο μεστά. Παιδί μου, θα με υπηρετήσεις. Τώρα τα παιδιά να τα παντρέψω, Κύριε, να δω τι γίνεται. Παιδί μου, θα με υπηρετήσεις. Έρχεται η σύνταξη. Παιδί μου, πήρε σύνταξη, ελευθερώθηκε, θα με υπηρετήσεις. Ε, τώρα πονάω εδώ, Κύριε, τώρα πονάω εκεί. Πότε θα τον υπηρετήσουμε? Και λέω, Κύριε, εγώ είμαι αυτός. Συγχώρεσέ μας, Χριστέ μου. Όμως, αδελφοί, αγαπητοί, ξέρω ότι μια μέρα θα μετανιώσω. Ξέρω μια μέρα ότι θα στεναχωρηθώ πολύ. Γιατί. Εδώ έρχεται και λέει ο Ιησούς ο Χριστός, αληθώς, αληθώς σας λέγω, όσοις πιστεύσεις σε με, τα έργα τα οποία κάνω και εκείνος θέλει κάνει και μεγαλύτερα του τον θέλει κάνει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Ο Κύριος άφησε αντιπροσώπους και είσαι αντιπρόσωπος του ουρανού επάνω στη γη. Να φέρεις τα καλά νέα, να φέρεις πραγματικά ότι ο Χριστός αγαπάει την ψυχή και να ζητήσεις πραγματικά να την παίρνει, να προσευχηθούμε ο Κύριος να σε σώσει, αλλά μπορώ να προχωρήσω και παρακάτω, να ζητήσω χαρίσματα, να ζητήσω διακονίες, να ζητήσω ευλογίες, να υπηρετήσουμε τον Κύριο και να δοξαστεί το όνομα του Ιησού Χριστού και να φανερωθεί το θέλημα του Θεού που είναι να υπηρετηθεί αυτός ο κόσμος, αδελφοί, και να σωθεί ο κόσμος. Αλλά προσέξτε, το κήρυγμα ήτανε συνεχόμενο με τα επακολουθούντα θαύματα και αυτά μας λείπουν και θέλουμε περισσότερο αγιασμό ώστε πραγματικά να μπορεί ο Κύριος να κάνει μεγαλεία και θαυμάσια μέσα από εμάς. Και ότι αν ζητήσετε στο όνομά μου, θέλω κάμι τούτο για να δοξαστεί ο Πατήρ. Εάν ζητήσετε τι εν το όνοματί μου, εγώ θέλω κάμι αυτό. Παραπάνω μας είπε, μεγαλύτερα από ό,τι κάνω εγώ θέλετε κάνει. Και έχουμε πράγματι ένα παράδειγμα μέσα στον λόγο του Κυρίου. Έχουμε τον Πέτρο, ο οποίος λέει, εκεί μαζεύτηκε πάρα πολλοί λαός ασθενείς και δεν μπορούσε να περάσει να κάνει προσευχή στον καθέναν χωριστά. Αλλά καθώς πέρναγε, λέει, όποιον άγγιζε η σκιά του Πέτρου, εκείνος θεραπεύεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άνθρωπος, ομοιοπαθής με εμάς, με πολλά λάθη πριν έτσι την επίσκεψη του Πνεύματος του Αγίου. Μετά είναι ένας αναμορφωμένος και δεν ξέρω τι αλλαγή έχει κάνει το Πνεύμα του Άγιου στη ζωή μου και στη ζωή σου. Αυτό πρέπει να το ξαναδούμε λιγάκι, αδελφοί. Αν αφήσαμε το Πνεύμα του Άγιου πραγματικά να δουλέψει δυνατά μέσα στη ζωή μας και να εκδηλωθεί τι θέλει ο Θεός να κάνει μαζί σου και μαζί μου. Να πάμε ενώπιον του Κυρίου και να πούμε, Κύριε, τι θέλεις να κάνεις μαζί μου και εγώ σε εμποδίζω. Ιδού εγώ Κύριε και ο Κύριος να μας αναλάβει και να μας ευλογήσει, αδελφοί, και ευχαριστούμε τον Θεό. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξτε. Και εκεί είναι όλη η υπόθεση, αδελφοί αγαπητοί, το να σταθούμε ακέραιοι στον νόμο του Θεού, μην ακούσουμε κανέναν δεξιά και αριστερά, αλλά να δούμε, αδελφοί, ότι μόνο με το να εκτελέσουμε τον λόγο του Θεού είμαι θα ευάρεστη ενώπιον του Κυρίου και ο Κύριος μας δίνει το δικαίωμα να προχωρήσουμε
και να πάρουμε εξουσία από τον Θεό, ώστε να γίνουν ενεργήματα δυνατά μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, του λαού αυτού, και να αναζωπηρωθούμε και να δούμε πράγματι τον Θεό εν δυνάμει εν το μέσο της Εκκλησίας του. Ο Κύριος να αναλάβει και να ευλογήσει.